Τι ευχάριστη έκπληξη που σας βρήκα εδώ πέρα σήμερα. Τι φοβερό είναι αυτό. Τέλεια, τέλεια. Ήταν πολύ καλό, ήταν ένα εξαιρετικό. Ήρθαμε και εμείς σήμερα είναι μέρα υιοθεσίας εδώ. Υιοθεσίας και να έρθουν όλοι να υιοθετήσουν αυτά τα πανέμορφα σκυλάκια που έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν κακοποιηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βέβαια, εμείς ήρθαμε όχι να υιοθετήσουμε γιατί έχουμε σκυλιά, δυστυχώς δεν μπορούμε, αλλά βοηθήσουμε. Γιατί και αυτό είναι. Μπορούμε. Βέβαια. Να τα βγάλουμε βόλτα, να τα περιποιηθούμε λίγο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό επιτρέπεται, να το πούμε. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που το έχουμε πια καταλάβει από το καλοκαίρι ότι σώζει πάρα πολλές καταστάσεις. Έχουν βοηθήσει πολύ τα, πώς τις λένε, τις little... Το little shelter, η Κατρίνα, η Τσάντερ, βέβαια, και το dog's voice, που έχουν κάνει όλη αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και περιμένουν τον κόσμο να έρθει για να υιοθετηθούν τα σκυλάκια. Ναι, γιατί ήταν τραγική αυτή η κατάσταση που έγινε με όλα αυτά τα ζωάκια. Γιατί ήταν αρκετά, λέει, γύρω στα 80 κάτι. Έχουν υιοθετηθεί κάποια όμως και σήμερα έγινε δουλειά. Κάποια είναι στους γιατρούς. Είναι όλα σε κάποια περίεργη κατάσταση. Έχει βοηθήσει και ο ΟΠΑΠ εδώ που έχει δώσει το χώρο για να φιλοξενηθούν. Μπράβο και στον ΟΠΑΠ, βέβαια. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια δομή που να μπορεί να απορροφήσει τόσα ζώα. Και, ναι, γιατί είναι και χειμώνα τώρα τα ζώα. Χρειάζονται και ζεστασιά. Θέλουν κάπου να μπουν μέσα. Οπότε ήταν ωραία συγκυρία αυτή. Τι να πω, να ενεργοποιηθούμε. Και μπράβο και στους εθελοντές εδώ, έτσι. Δεν το συζητάμε, όλοι οι μπράβο και σε εσάς, όχι μόνο. Ναι, όλοι μας. Εμείς, ας πούμε, και όλοι εμείς που αγάπαμε τα ζώα και δεν είμαστε όπως είναι η Κατρίνα, ας πούμε, ενεργά σε αυτό, προσπαθούμε και πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί και ξέρεις και εσύ πόσο προσπαθούν και κάνουν το τόσο. Το τόσο μπορούμε, το τόσο θα κάνουμε. Δηλαδή, όσο μπορεί ο καθένας, δεν πειράζει, ας είμαστε πολύ μόνο, αυτό. Θέλω να μου πεις, όταν ήρθες και εσύ και είδατε εδώ όλα αυτά τα σκυλάκια, πώς νιώσατε? Μονίμως βουρκωμένη. Ναι, και εγώ. Και η Μαρία επίσης. Μονίμως. Τα ίδια. Είμαστε και δύο, λέω, θα πάμε και θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα κλαίμε πάνω από τα ζώα. Πολύ, ναι. Κοιτάνε με τα μάτια τους και θες να κλάψεις. Δηλαδή, μιλάνε από μόνα τους τα μάτια των σκυλιών εδώ πέρα. Ναι. Όλη αυτή την ταλαιπωρία που περάσανε. Εσείς μεγαλώσατε με ζώα, αλήθεια, γενικά? Εγώ είχα, η Κατερίνα, και λόγω στο χωριό στο που χωριό. Πολλά. Εγώ είχα μαζέψει από τη Λάρισα 14 σκυλά, ξέρεις, αδέσποτα, και τα είχα πάει στο χωριό. Και υιοθετήθηκαν σιγά-σιγά, αλλά είχα, ξέρεις, κτήμα μεγάλο για να μπορέσω να τα βάλω μέσα. Και έτσι μπόρεσα να το κάνω αυτό. Τώρα εδώ, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε από ένα σκυλάκι. Έχει τη μάνα, έχω την κόρη. Αλήθεια. Γέννησε. Γέννησε η Μελίνα. Και ήταν μαύρη, γιατί πήγε με μαύρο. Και τη λέω: γεννήθηκε το παιδί σου. Πώς το φέρνω, δεν ήθελε σκυλί. Μόλις την είδε. Αλλά και αυτό έγινε τυχαία, γιατί δεν θα την έβαζε ποτέ τη Μελίνα να μείνει έγκυος κτλ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Έγινε τυχαία. Τη κάναμε στήρωση τώρα, μια χαρά. Ναι, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα εδώ πέρα είναι το βασικό, είναι η στήρωση. Στήρωση, τσιπάρισμα. Βέβαια. Οπότε εγώ, ας πούμε, εδώ πέρα ερχόμενη, αν δεν είχα σκύλο, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω έτσι. Θα έπαιρνα κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Να είστε καλά, και εσείς που ήρθατε. Είστε αξιέπαινες. Τι σύμπτωση, ήταν πολύ ευχάριστη σύμπτωση. Ευχαριστούμε.